Η κυβέρνηση κατέθεσε ένα σχέδιο προϋπολογισμού για το 2015, στο οποίο προβλέπει φοροελαφρύνσεις, πρωτογενές πλεόνασμα, αύξηση επενδύσεων κατά 11,8% και ρυθμό ανάπτυξης 2,9% μετά από 5 χρόνια αρνητικών επιδόσεων. Συνολικά η κυβέρνηση διακηρύσσει ότι έχουμε φτάσει πια στο τέλος των ημερών. Θα ήθελα κάπως να μου σχολιάσεις αυτές τις αισιόδοξες προβλέψεις της κυβέρνησης. Πριν φτάσουμε αν είναι αισιόδοξο ή απεσιόδοξο, να συμφωνήσουμε ότι είναι η συνέχιση του μνημονίου. Δηλαδή στα βασικά σημεία που θα μπορούσες να δεις μια διαφορετική προσέγγιση, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει διαφορετική προσέγγιση. Δηλαδή ακόμα και στο ερώτημα πόσο πρέπει να είναι το πρωτογενές πλεόνασμα, που στο μεσοπρόθεσμα έλεγε 2,5, δηλαδή όχι τόσο μεγάλο, η κυβέρνηση πάει με το μνημόνιο που προβλέπει 3% και αντί για 3% το κάνει 2,9. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σημαίνει ότι για το 2015 και όλα τα επόμενα χρόνια, όπως λέει το μεσοπρόθεσμο, πόροι θα φεύγουν από μια πιο φτωχή χώρα προς μια πιο πλούσια χώρα. Δηλαδή θα υπάρχει μεταβίβαση πόρους από την Ελλάδα που έχει την ανθρωπιστική κρίση, που έχει καταρρεύσει η οικονομία, θα φεύγουν πόροι από την Ελλάδα για να πάνε στους πιστωτές μας. Αυτό δείχνει ότι δεν έχουμε ούτε δημοσιονομική χαλάρωση. Ίσα ίσα πριν από 10 μέρες νομίζω ο Χαρδούβελης είπε σε μια συνέντευξή του στο Handelsblatt ότι ακόμα και η Γαλλία δεν πρέπει να τους δώσουμε περισσότερο χρόνο. Δηλαδή στο βασικό ερώτημα που συζητάει όλη η Ευρώπη, πρέπει να υπάρχει δημοσιονομική χαλάρωση. Δηλαδή σε όλες τις αλλαγές που συζητούνται στην Ελλάδα, αυτό είναι το minimum για να δεις μια αλλαγή στάσης, μια διαφορετική πολιτική. Και σε αυτό η κυβέρνηση το ανακοίνωσε μέσω του Γκίκα Χαρδούβελη, αλλά τώρα το βάζει και πιο επίσημα μέσα στο προσχέδιο, δεν θα υπάρχει αυτή η χαλάρωση. Και κοιτάει, έχει το ίδιο πρόγραμμα, δηλαδή όταν λέμε εμείς ότι υπάρχει μια συνέχιση του μνημονίου, δεν μπαίνουμε μόνο στο νομικό καθεστώς, στο τυπικό καθεστώς, λέμε η ουσία της πολιτικής. Το μνημόνιο για μας έχει μια ουσία. Και η ουσία αυτή είναι ότι συρρυκνώνεις το κοινωνικό κράτος, μειώνεις τους μισθούς, δέχεσαι την ανάπτυξη μόνο από τον ιδιωτικό τομέα, δέχεσαι την ανάπτυξη χωρίς το δημόσιο και θεωρείς ότι αυτό θα φέρει φρούτα. Δεν έχει φέρει φρούτα, δεν θα φέρει φρούτα και νομίζουμε ότι αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια συνέπεια στην κυβέρνηση, αλλά όπως είπε και ο Τσέρτσιλ για το Clement Attlee, δεν υπάρχει καμία τιμή να είσαι λάθος με συνέπεια. Ναι, αλλά ωστόσο η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι θα υπάρξει ανάπτυξη 2,9, το οποίο πραγματικά είναι εντυπωσιακό με τα σημερινά δεδομένα. Εμείς αμφισβητούμε και αμφισβητήσαμε από την πρώτη στιγμή ότι μια κυβέρνηση μπορεί για πολλά χρόνια να συνδυάσει μεγάλους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης με πολύ μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα. Δηλαδή αυτό το 2,9 που είναι ο στόχος για το 2015 δεν πρέπει να το δούμε μόνο σαν στόχο, πρέπει να το δούμε σαν στόχο που συνδυάζεται με ένα άλλο στόχο που είναι ο στόχος του πρωτογενούς πλεονάσματος που είναι για 2,9. Αυτός ο συνδυασμός δεν έχουμε ιστορικό προηγούμενο ότι μπορεί να είναι εφικτός. Ο συνδυασμός πλεονάσματος δηλαδή, με ανάπτυξη. Ακριβώς. Αυτό. Και αυτό είναι το αδύνατο σημείο. Και αυτό είναι το σημείο που δεν το πιστεύουν ούτε οι πιστωτές μας, ούτε οι διεθνείς οργανισμοί ότι μπορεί να κάνει αυτό το συνδυασμό. Και είναι ένας από τους λόγους που σπάει η συζήτηση και ο κόσμος συζητάει για τη δημοσιονομική χαλάρωση, ακριβώς γιατί δεν γίνεται στην Ελλάδα, δεν γίνεται στη Γαλλία, δεν γίνεται στην Ιταλία. Ναι, και μάλιστα θα συμπλήρωνα, γιατί διάβασα ότι στον προϋπολογισμό προβλέπονται μειώσεις των δημόσιων διαπανών κατά 400 ή 500 εκατομμύρια ευρώ. Ακριβώς. Πώς θα γίνει η ανάπτυξη? Και για την κυβέρνηση θα γίνει η ανάπτυξη μέσω μειώσεων μισθών και θα έρθει ο ιδιωτικός τομέας. Δεν έχει έρθει ο ιδιωτικός τομέας. Το είπε, μου φαίνεται, και πρόσφατα ακόμα και ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Είπε πολύ καθαρά δεν ήρθαν οι άμεσες ξένες επενδύσεις που περιμένανε και δεν θα έρθουν οι άμεσες ξένες επενδύσεις με μια τέτοια οικονομία που έχει βαλτώσει. Ας πούμε τώρα στα του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ, ο ΣΥΡΙΖΑ παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο οικονομικό πρόγραμμα. Κυρίως στόχος του είναι, όπως ανέφερε στην ομιλία του, η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Θα ήθελα να μου συνοψίσετε, αν μπορείτε, τους κύριους στόχους αυτού του προγράμματος.
Ήταν πρώτα η ανθρωπιστική κρίση, αντιμετώπιση ανθρωπιστική κρίση και η επανακίνηση της οικονομίας. Αυτά τα δύο έβαλε ως, αν θυμάστε που έλεγε παλιότερο ο Δραγασάκης, ότι εμείς θέλουμε ένα πρόγραμμα για 10 μέρες, 10 μήνες και 10 χρόνια. Αυτό που ανακοίνωσε ο Αλέξης, ο Τσίπρας, για την επανακίνηση της οικονομίας και την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης είναι κάπου ανάμεσα στις 10 μέρες και στις 10 μήνες. Αρχίζουμε για την ανθρωπιστική κρίση πρώτα στο επίπεδο αξιών. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ μια αριστερά που θα μπορούσε να ιεραρχήσει, να έχει προτεραιότητες και αν υπάρχει η ανθρωπιστική κρίση, θα μην αρχίσει με αυτό. Δεν θα ήταν αριστερά που θα ήθελα εγώ να έχω συμμετοχή. Γιατί όταν ο κόσμος δεν έχει πρόσβαση σε βασικά πράγματα, δηλαδή σε φαγητό, σε φάρμακα, δεν μπορείς να συζητάς κάτι άλλο χωρίς αυτό να είναι το σημείο εκκίνησης. Και είναι το σημείο εκκίνησης και στο επίπεδο αξιών, γιατί αυτούς τους ανθρώπους θέλουμε να υποστηρίξουμε, αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι, αλλά συγχρόνως έχει και οικονομική λογική. Γιατί η οικονομική λογική είναι ότι χρειάζεται μια επανεκκίνηση της οικονομίας. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει, να αισθανθεί ότι έφτασε ένας πάτος στην ύφεση. Ότι τα χειρότερα σταματήσανε, μπορεί να μην πιστέψει και σωστά να μην πιστέψει ότι θα γίνει γρήγορα η επανόρθωση σε όλους τους τομείς, αυτό δεν γίνεται, ούτε μας το ζητάει ο κόσμος, αλλά να έχει αυτή την αίσθηση ότι υπάρχει ένα πάτο. Οπότε, όταν κάνεις εσύ συγκεκριμένες προτάσεις για την ανθρωπιστική κρίση, για την πρόσβαση στο φαγητό, στα φάρμακα, για τον κατώτατο μισθό, δημιουργείς αυτό το πάτο, δημιουργείς αισιοδοξία για το μέλλον, έρχεσαι μετά και κάνεις άλλα μέτρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας, όπου λες ότι εγώ θέλω να δώσω μια συγκεκριμένη λύση για τα κόκκινα δάνεια, θες να δώσεις μια συγκεκριμένη λύση για πώς μπορούν να υπάρχει ένας άλλος τρόπος να αντιμετωπιστούν οι άνθρωποι που χρωστάνε στη φορολογία, στην εφορία, όπου τους λες ότι μερικοί δεν μπορούν να πληρώσουν, μερικοί μπορούν να πληρώσουν υπό όρους, μερικοί δεν μπορούν να πληρώσουν και χωρίς όρους, άρα πρέπει να έχεις μια ελαστικότητα για να πάρεις κάποια λεφτά. Βλέπεις ότι όταν δεν έχεις αυτή την ελαστικότητα, όταν δεν προσπαθείς να δώσεις λύση ούτε για τα κόκκινα δάνεια, αλλά ούτε και για αυτά που χρωστάνε οι πολίτες στην εφορία, ούτε τα λεφτά σου παίρνεις, ούτε βοηθάς τον κόσμο να αρχίσει να ξοδεύει, να επενδύει και άρα να πάρεις κάποια λεφτά στο μέλλον. Ναι, αλλά ξέρετε, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια από τα ίδια και λέει ότι λεφτά υπάρχουν, όπως έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου, ή τα ζάπια, τα περιβόητα ζάπια που είχε κάνει ο Σαμαράς. Θα μου πείτε πόσο επεξεργασμένο είναι το πρόγραμμά σας ώστε να βρείτε χρήματα να κάνετε αυτή την κοινωνική και αναψυχτική πολιτική που λέτε. Για την περίοδο ανάμεσα στις 10 μέρες και τις 10 μήνες, νομίζω είναι πολύ επεξεργασμένο. Και υπάρχει και η χρηματοδότηση και από πού θα πάρουμε τα λεφτά και πώς θα συνεχίσουμε. Και νομίζω ότι μερικές από τις αντιρρήσεις, όχι όλες, άλλες μπορεί να είναι και καλοπροαίρετες, αλλά μερικές από τις αντιρρήσεις για πώς θα χρηματοδοτήσετε το πρόγραμμα, στην ουσία δεν είναι συζήτηση για τη χρηματοδότηση. Πολλοί δεν θέλουν αυτούς τους στόχους, δεν θέλουν να αρχίσουν από την ανθρωπιστική κρίση και αυτή την επανεκκίνηση στην οικονομία, γιατί είναι υπέρ αυτών των μέτρων, είναι υπέρ της λιτότητας. Δηλαδή, ο κύριος Χαρδούμης ήταν σαφέστατος, νομίζω, όταν απάντησε στον Αλέξη τον Τσίπρα μετά από τη Θεσσαλονίκη, είπε ότι θα είναι κακό πράγμα να αυξηθούν οι κατώτατοι μισθοί. Είναι κακό πράγμα να αυξηθεί η κατανάλωση, γιατί το μοντέλο που έχουν στο πίσω μέρος του μυαλό τους και άλλοι στο μπροστινό μέρος είναι μία κατεύθυνση με χαμηλούς μισθούς, με χαμηλή κατανάλωση, γιατί μόνο από εξαγωγές και μόνο από ιδιωτικές επενδύσεις θα έρθει η ανάπτυξη. Οπότε εγώ λέω να κάνω μια σοβαρή συζήτηση. Είναι πράγματα στη χρηματοδότηση και πώς θα κάνουμε το πρόγραμμά μας που δεν το έχουμε σκεφτεί, να το ξανασκεφτούμε. Αλλά να το ξανασκεφτούμε αν έχουμε συμφωνήσει ότι αυτοί οι στόχοι είναι σωστοί στόχοι, ότι μια σοβαρή οικονομία που έχει κάνει τόσο μεγάλη ύφεση, ότι πρέπει να έχει μια διαφορετική πολιτική, πρέπει να αρχίσει με την ανθρωπιστική κρίση, πρέπει να δει πώς θα γίνει αυτή η επανεκκίνηση στην οικονομία και μετά να συζητήσουμε ό,τι θέλουν αυτοί που μας κάνουν κριτική για πώς θα τα βρούμε τα λεφτά και αν το έχουμε πει καλά. Και εξάλλου έχουμε πει εμείς ότι εμείς δεχόμαστε και ανεξάρτητη διαιτησία. Αν θεωρούν ότι έχουμε κάποιο λάθος, να το δούμε αυτό το λάθος, να το διορθώσουμε το λάθος. Αλλά δεν γίνεται σε αυτό το
επίπεδο η κριτική. Η κριτική γίνεται από ανθρώπους που ουσιαστικά έχουν άλλες ιεραρχήσεις, άλλες προτεραιότητες και στην ουσία δεν θέλουν μια διαφορετική πολιτική, γιατί αυτή η πολιτική της λιτότητας, των χαμηλών μισθών, του συρρυκνωμένου κοινωνικού κράτους, των χαμηλών συντάξεων ήταν ο στόχος, δεν ήταν μέσο για κάτι άλλο. Έχετε πει ωστόσο, όχι εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ γενικώς, ότι μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα επιδιώξει να έχει ισοσχελισμένους προϋπολογισμούς. Ωστόσο, αυτό ακούγεται, σε ορισμένους τουλάχιστον, ως υποταγή στις απαιτήσεις των πιστωτών και επιπλέον ως συνέχιση της λιτότητας. Τι έχετε να πείτε πάντα σε αυτό? Νομίζω η θέση μας και η θέση του κάθε προοδευτικού οικονομολόγου δεν είναι αμφίσιμη σε αυτό το θέμα. Εμείς λέμε κάτι πολύ ξεκάθαρο. Επί της αρχής δεν είμαστε υπέρ ούτε μεγάλων ελλημάτων, ούτε μεγάλων πλεονασμάτων. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι στην οικονομική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι αν έχεις μόνιμα ελλείμματα αυτό είναι καλό πράγμα και πρέπει να έχεις πλεονάσματα, ούτε τούμπαλεν. Δηλαδή εμείς λέμε ότι καλό είναι να έχεις ελλείμματα σε μια μεγάλη ύφεση, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσεις αυτή την ύφεση και δεν μπορεί ο ιδιωτικός τομέας, αυτό φάνηκε και στη μεγάλη κρίση του 30, φαίνεται και πάλι τώρα, και συγχρόνως να έχεις κάποια πλεονάσματα, δηλαδή όταν πάνε τα πράγματα καλύτερα για να μην συσσωρεύεις χρέος. Λέμε επίσης όμως ότι οι μερικές δαπάνες που υπολογίζονται στα ελλείμματα και στα πλεονάσματα κακώς υπολογίζονται. Δηλαδή κακώς υπολογίζεται η επένδυση ως έλλειμμα, γιατί η επένδυση σου δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την αύξηση του πλούτου στο μέλλον και άρα είναι κατά κάποιο τρόπο χρηματοδοτούμενη δαπάνη. Άρα εμείς έχουμε μια... Είτε και για τις κρατικές, ας πούμε... Άμα κάνεις μια κρατική επένδυση, είτε σε δρόμους, σε τηλεπικοινωνίες, σε υποδομές που λέμε, αυτό αυξάνει τη δυνατότητα της κοινωνίας και της οικονομίας να παράγει πλούτο. Άρα αυτό είναι καλό να το κάνεις. Δεν είναι, δηλαδή, δεν πρέπει να μετρήσεις το έλλειμμα και γι' αυτό υπάρχει αυτό που συζητιέται στην Ευρώπη, που είναι ο χρυσός κανόνας, που λέει όπως και να υπολογίζεις τα ελλείμματα, πρέπει να εξαιρέσεις τις επενδυτικές δαπάνες. Ακριβώς γιατί έχουν αυτό το χαρακτήρα της αυτοχρηματοδότησης. Άρα εμείς δεν είμαστε κολλημένοι ούτε στα ελλείμματα ούτε στα πλεονάσματα. Προφανώς εμείς θεωρούμε ότι τώρα πρέπει να υπάρχει δημοσιονομική χαλάρωση, ότι είναι πολύ αρνητική εξέλιξη όπως ήταν στη μεγάλη κρίση του 80 με τις φτωχές χώρες του Νότου, να υπάρχουν μεταβιβάσεις από φτωχές χώρες σε πλούσιες χώρες, άρα που σημαίνει πλεονάσματα, μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα, και άρα θέλουμε να φτάσουμε σε μια κατάσταση που δεν θα βασίζεται η πολιτική μας ελλείμματα. Δεν έχει κάτι καλό τα ελλείμματα αυτού καθ' αυτού. Δεν υπάρχει αριστερός οικονομολόγος, είτε είναι κεντζιανός, μετακεντζιανός, μαρξιστής που λέει το έλλειμμα είναι καλό πράγμα, έτσι. Είναι ένα εργαλείο που κάποτε χρειάζεται, πέπτε κάπου μετά να το διορθώσεις, και εξάλλου η βασική μας στρατηγική όταν αρχίσει η επανακίνηση της οικονομίας είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση, δομικές αλλαγές και στην οικονομία και στη σχέση ανάμεσα το κράτος και την οικονομία, η διαφάνεια, η συμμετοχή. Άρα εκεί βασιζόμαστε, η βασική μας πολιτική. Ο Σαμαρός πάντως έχει δηλώσει ότι αν σχηματιστεί μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, οι τράπεζες θα στεγνώσουν από ευρώ. Και το ερώτημα είναι, μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να αντιμετωπίσει μια κερδοσκοπική ή πολιτικά κατευθυνόμενη εκροή χρήματος? Εξαρτάται αυτό και από πώς αντιμετωπίζει ο κόσμος αυτές τις εξαγγελίες που είναι τρομοκρατικές, έχουν τρομοκρατικό σκοπό. Και με χαρά παρατηρήσαμε ότι δεν πιάσανε πολύ. Δεν πιάσανε ακόμα και συστημικούς παράγοντες που καταλαβαίνουν ότι δεν είναι σοβαρή η αντιπαράθεση αυτή. Και δεν είναι σοβαρή αντιπαράθεση για μια κυβέρνηση που υποτίθεται πουλάει success story, ότι αλλάξαμε σελίδα, ότι κεφαλοποιήσαμε τις τράπεζες, ότι είμαστε πηγή σταθερότητα. Αυτό δεν ταιριάζει με το να λες ότι όλοι θα βγάλουν τα λεφτά από τη χώρα. Δείχνει ότι είναι πιο αδύναμη η οικονομία από ό,τι λέμε. Εμείς θεωρούμε ότι κακώς το κάνει αυτό η κυβέρνηση, ότι δεν της βγήκε σε καλό. Θα πρόσεξες ότι και η Κεντρική Τράπεζα και άλλοι τραπεζίτες κάναν διαρροές που είπαν ότι ανησυχούν γι' αυτό, ότι δεν είναι σοβαρός τρόπος αντιπαράθεσης σε αυτό, και νομίζω αυτό το καταλαβαίνει ο ελληνικός λαός και δεν θα εκφοβηθεί
και θα είναι ήρεμος, θα καταλάβει ότι χρειάζεται μια αλλαγή σελίδας και θα το αντιμετωπίσουμε καταλήλως. Η πάταξη της προδιαφυγής αποτελεί κεντρικό στοιχείο του προγράμματος, του οικονομικού προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Ιστορικά, βέβαια, η προδιαφυγή δεν αντιμετωπίστηκε από καμία κυβέρνηση. Θα έλεγα μάλιστα ότι όλες οι κυβέρνησεις, τι περισσότερες, μάλλον χάιδευαν τη προδιαφυγή, την επέτρεπαν. Ποιες είναι οι σκέψεις σας, ποιες είναι οι πρόνοιές σας, όταν λέτε ότι θα πατάξετε τη προδιαφυγή? Το πρώτο να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι η φοροδιαφυγή μετά από τη μεταπολίτευση, είμαι σίγουρος ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε και την ίδια ανάλυση και πριν από τη μεταπολίτευση, αλλά τουλάχιστον να μιλήσουμε μετά από τη μεταπολίτευση, δεν ήταν κάποιο ατύχημα, δεν ήταν αποτέλεσμα διοικητικών ανικανοτήτων, ότι δεν μπορούσαν να το κάνουν. Μάλιστα, ο Γιώργος ο Σταθάκης μιλάει σε ένα από τα άρθρα του ή σε ένα από τα βιβλία του για νόμιμη φοροδιαφυγή. Δηλαδή, ήταν μέρος ενός συστήματος και κοινωνικών συμμαχιών. Δηλαδή, κλείνανε το μάτι οι κυβερνήσεις και του ΠΑΣΟΚ και τους νεοδημοκράτες σε μεσαία στρώματα, σε πιο ψηλά στρώματα. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε μια συμμαχία, δεν είμαστε μόνο με τους μεγάλους βιομήχανους και με τους μεγάλους εφοπλιστές και τους τραπεζίτες, σας υποστηρίζουμε και εσάς, και άρα η φοροδιαφυγή είχε και ένα μόνιμο χαρακτήρα που απορούσε από κοινωνικές συμμαχίες για να υπάρχει ηγεμονία του κεφαλαίου στην Ελλάδα. Αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε, και γι' αυτό όλη η φιλολογία του κυβερνητικού μνημονιακού μπλοκ, ότι η Ελλάδα καταναλώνει περισσότερα από ό,τι παράγει και ότι είχαμε μεγάλο κράτος σοβιετικού τύπου, όποιες και σκέψεις να έχεις ότι το κράτος έπρεπε να έχει μεταρρυθμίσεις, δεν μπορεί κανένας να ξεχάσει ότι πριν από την κρίση η μεγάλη απόκληση της Ελλάδας δεν ήταν στο επίπεδο δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ, κρατικών δαπανών εννοώ ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά ήταν από τη μεριά της φορολογίας. Δηλαδή, αυτό είναι στα στοιχεία, μπορείτε να το δείτε, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί αυτό. Η μεγάλη απόκληση της Ελλάδας ήταν στο επίπεδο των εσόδων. Αυτή είναι η διαφορά. Άρα, το πρώτο να κατανοήσει ο κόσμος είναι ότι εμείς δεν δεχόμαστε αυτή τη συμμαχία. Εμείς δεν είναι ότι θέλουμε και τις μεσαίες τάξεις, ότι μπορούμε να κάνουμε και εμείς συμμαχίες, αλλά θα κάνουμε συμμαχίες με διαφορετικό τρόπο. Δεν θα είναι η συμμαχία πάνω ότι μην πληρώσετε τους φόρους, μην κάνετε κοινωνικές εισφορές. Αυτή η συμμαχία, αν το θέλουν αυτό οι κοινωνικές μονάδες, θα πρέπει να ξέρουν ότι δεν θα συμμαχίσουν με εμάς. Εμείς λέμε θα γίνει συμμαχία, αλλά θα γίνει σε ένα διαφορετικό αναπτυξιακό μοντέλο που θα έχουν βοήθεια άλλου τύπου που αυξάνει την παραγωγικότητα, που κάνει τα πράγματα να δουλεύουν περισσότερο. Αυτή είναι η κοινωνική συμμαχία που εμείς θέλουμε να κάνουμε, και νομίζουμε σε αυτή την κρίση υπάρχουν πολλοί φορείς που το βλέπουμε καλό μάτι αυτό. Καταλαβαίνουν και αυτοί δηλαδή ότι το προηγούμενο μοντέλο πριν από το 2008 δεν ήταν βιώσιμο για αυτούς τους λόγους, και καταλαβαίνουν αυτό που λέει ο Μάρξ, δεν θα το λέγανε τα μεσαία στρώματα όπως το λέει ο Μάρξ, αλλά λέει ο Μάρξ κάπου ότι μπορείς να πολεμάς το παρόν χωρίς να υποστηρίζεις το παρελθόν. Εμείς πολεμάμε το παρόν, αλλά δεν υποστηρίζουμε και το παρελθόν. Και άρα στη φοροδιαφυγή, αυτά που λέμε από τη φοροδιαφυγή μέχρι και το λαθρεμπόριο, που ενώ υπάρχουν τα νομοσχέδια για πώς μπορείς να ελέγξεις το πετρέλαιο με εισροές εκροές από τα δηληστήρια μέχρι τα βενζινάδικα, και για τα θέματα της λίστες στο Lagarde, αυτά τα παίρνουμε πολύ σοβαρά. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για αυτά, γιατί εμείς έχουμε άλλες κοινωνικές συμμαχίες με άλλο αντικείμενο, περιεχόμενο καλύτερα εννοώ, άλλο περιεχόμενο. Ξέρετε όμως, θα σας έλεγε κανείς ότι το πρόβλημα της Ελλάδας με τα μικρομεσαία στρώματα, που είναι πολύ μεγάλα, είναι και πολύ δύσκολο να εντοπιστεί η φοροδιαφυγή της. Πω δηλαδή ότι η Ιταλία, που έχει αντίστοιχα πολλά μεσαία στρώματα, έχει και αυτή μεγάλη απόκληση στα έσοδα. Ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, που η φοροδιαφυγή θεωρείται έγκλημα καθουσιώσεως, διάβαζα κάπου ότι το 57% των μικρομεσαίων στρώματων διαφεύγει. Κοιτάξτε, υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα. Η Ελλάδα, υπολογίζουμε εμείς, ότι έχει 30% μαύρη αγορά. Δηλαδή, από το ΑΕΠ 30% είναι μαύρο. Εγώ να δεχτώ 10%
Ισχύει και σε άλλες οικονομίες και στις πιο προωθημένες. Να δεχτώ και 10% είναι επειδή αυτό που είπες εσύ, τις ειδικές συνθήκες, τις κοινωνιολογικές συνθήκες που υπάρχουν στην Ελλάδα με το μεγάλο μέρος μικρομεσαίων ή αυτό απασχολούμενο. Αλλά το άλλο 10% από τα 30, νομίζω το, ακόμα και αυτό το 10% που 10% είναι περίπου 20 δις, αν μπορεί να φορολογήσεις αυτό έστω και με 30% παίρνεις αρκετά λεφτά. Άρα υπάρχει χώρο. Και υπάρχει και το άλλο. Στην Ελλάδα αυτοί που φοροδιαφεύγουν πολύ. Δηλαδή μπορεί να υπάρχουν επαγγέλματα στην Αμερική που κάποιος παίρνει 1,5 εκατομμύριο το χρόνο, αλλά ξέρει, επειδή υπάρχει το IRS, η φορολογική εφορία εκεί, δηλώνει 800-900.000. Ενώ εμείς μπορεί να έχουμε κάποιον που έχει 1,5 εκατομμύριο που δηλώνει 30.000. Δηλαδή δεν θα το αντιμετωπίσεις πλήρως το πρόβλημα της φοροδιαφυγής, αλλά έχει μεγάλη σημασία αν κάποιος που δηλώνει 1,5 εκατομμύριο ξέρει ότι αν το πιάσει το IRS θα έχει τεράστιο πρόβλημα και άρα πρέπει να αποδείξει όταν θα γίνει το έλεγχος δειγματοληπτικά, δεν θα τον κάνουν, θα έχει μικρή πιθανότητα να το ελέγξουν, αλλά ξέρει θα έχει μεγάλο πρόβλημα όταν τον ελέγξουν. Και άρα πρέπει να δικαιολογήσει που έστειλε τα παιδιά του σε ποιο σχολείο, τι δαπάνες γιατρικές έκανε, που πήγε για τις διακοπές, τι αυτοκίνητο έχει. Άρα λέω ότι υπάρχει χώρος. Δηλαδή καμιά φορά αισθάνομαι ότι το τέλειο δεν πρέπει να είναι εκτός του καλού. Βεβαίως δεν θα την πιάσουμε όλη τη φοροδιαφυγή. Δεν την πιάνουν στην Αμερική, δεν την πιάνουν στην Βρετανία. Βεβαίως υπάρχει ένα σύστημα αδικών που οι επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερους πόρους, πιο πολλούς δικηγόρους, πιο πολλούς λογιστές για να αποφύγουν το φόρο. Αλλά το τέλειο δεν είναι εχθρός του καλού. Είναι πολλά πράγματα που μπορεί να κάνεις. Και μετά, όταν έχουμε κάνει αυτά, βλέπουμε και το παρακάτω βήμα. Σε άρθρο του στην Εφημερίδα των Συνταχτών, ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι το κλίμα γενικώς στην Ευρώπη αλλάζει. Και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί αποτελεσματικά να διεκδικήσει αυτά που διεκδικεί θα έπρεπε να διεκδικήσει μια ελληνική κυβέρνηση. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, διαβάζω ότι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο Ντράγκη, ξεκαθάρισε ότι χωρίς πρόγραμμα, δηλαδή κάποιο είδους μνημόνια, δεν θα υπάρχουν αγορές τίτλων από τις ελληνικές τράπεζες. Δηλαδή, θα κόψει τη στρόφιγγα της χρηματοδότησης των ελληνικών τραπεζών. Τι ακριβώς σημαίνει? Στο επίπεδο του Ντράγκη, αυτά που είπε είχε και καλά νέα και κακά νέα. Τα καλά νέα είναι ότι για πρώτη φορά ανακοίνωσε κάτι για το ευρωσύστημα που δεν εξαίρεσε την Ελλάδα και την Κύπρο. Δηλαδή είπε, εγώ έχω αυτή τη λύση για την νομισματική χαλάρωση και υπό όρους είναι μέσα και η Κύπρος και η Ελλάδα. Δεύτερον, στη μεγάλη μάχη που δίνει ο Ντράγκη, έχει ενάντια του τη Γερμανική Κεντρική Τράπεζα, την Bundesbank, που είναι εναντίον, που λέει αυτό που κάνει ο Ντράγκη με την νομισματική χαλάρωση παίρνει περισσότερο ρίσκο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και εμείς είμαστε εναντίον. Ενώ οι προοδευτικοί οικονομολόγοι λένε ότι είναι ο ρόλος της μιας κεντρικής τράπεζας σε μια κρίση, σε μια ύφεση, να παίρνει περισσότερο ρίσκο. Σε αυτή τη μάχη κέρδισε ο Ντράγκη στην προοδευτική κατεύθυνση. Άρα θα υπάρχει νομισματική χαλάρωση και θα υπάρχει μεγαλύτερο ρίσκο από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που είναι μέρος της λύσης για μια αλλαγή πορείας. Δεν είναι η λύση και το ίδιος ο άνθρωπος είπε ότι δεν είναι λύση, είναι μέρος της λύσης. Τα κακά νέα είναι να δούμε πόσο, γιατί υπάρχουν ειδικές συνθήκες που δεν μπορώ να τις εξηγήσω, δεν έχω χρόνο να τις εξηγήσω, που θα δούμε πόσο όφελος θα μπορεί να πάρει η Ελλάδα από αυτό. Και είχε και κάποιες αμφισημείες αυτά που είπε. Δηλαδή, τι είπε για το πρόγραμμα, πόσο ρίσκο θα έχουν τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία που θα πιάνονται στο πρόγραμμα νομισματικής χαλάρωσης. Αυτό θα το δούμε, τι έκταση θα έχει και αν αυτό θα βοηθήσει την Ευρώπη. Αλλά να μην χάσουμε το δάσος από τα δέντρα. Γιατί το δάσος είναι ότι συνεχώς πράγματα που λέγαμε εμείς ότι ήταν αναγκαία από το 2010, που μας λέγανε ότι απαγορεύεται να διασωθεί μια χώρα, δεν είναι σωστό να αγοράζουμε ομόλογα στη δευτερογενή αγορά, ότι δεν πρέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να κάνει νομισματική χαλάρωση και αυτό θα ήταν καταστροφή. Βλέπουμε ότι πολλά πράγματα που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ έχουν μπει μέσα στην ευρωπαϊκή συζήτηση, ανεξαρτήτως τι λέει ο κύριος Καρδούβλης και ο κύριος Σαμαράς, στην ευρωπαϊκή συζήτηση μπορεί να τις διαβάσει κανείς κάθε μέρα στο Financial Times, προτάσεις, συζητήσεις, άλλες καλές, άλλες χειρότερες, αλλά έχει ανοίξει αυτή η ατζέντα. Δηλαδή αισθάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ ότι έχει βάλει ένα πόδι στην πόρτα.
κάτι που μας λέγανε ότι είμαστε στην απομόνωση, ότι κανένας δεν μας ακούει, ότι αυτές είναι τρελές ιδέες. Ο Ντράγκη έφτασε μέχρι να πει ότι πρέπει να φτάσουμε και στη χρηματοδότηση δημοσιονομικών ελλημάτων και να κοιτάξουμε ξανά τη δημοσιονομική επέκταση. Συζητούει ο κόσμος πολύ για δημοσιονομικά προγράμματα, επενδυτικά προγράμματα στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Όλα αυτά θεωρούμε ότι είναι μια πολιτική ατζέντα που αν την πιστεύεις μπορεί να την εκμεταλλευτείς. Αν μπαίνει σε αυτή τη διαπραγμάτευση και λες ούτε η Γαλλία πρέπει να χαλαρώσει τους δημοσιονομικούς όρους, δεν μπορείς να διαπραγματευτείς. Υπάρχει βέβαια και το μέγα ζήτημα της διαγραφής μεγάλου μέρους του χρέους όπως και ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το ζήτημα εδώ είναι, θα υπάρξουν μονομερείς ή όχι ενέργειες από την πλευρά μιας ενδεχόμενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω αυτό γιατί οι αντίπαλοι σας κατηγορούν και σε αυτό το σημείο ως δίγλωση. Να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτά που είπε ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, τα είπε ρητά, είναι τι θα κάνουμε ανεξαρτήτως πώς πάει η διαπραγμάτευση. Δηλαδή αυτά που είπαμε στην αρχή για την επανεκκίνηση στην οικονομία και την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης θα τα κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Αυτό σημαίνει ότι έχει μια μονομέρεια σε αυτό το σκέλος, ότι εμείς καταργούμε το μνημόνιο γιατί ανεβάζουμε το κατώτατο μισθό που είναι μνημονιακή υποχρέωση, κάνουμε αυτό που κάνουμε για τις συντάξεις που είναι μνημονιακή υποχρέωση, άρα αυτό το κάνουμε μονομέρεια. Μετά από την αρχή είπαμε, χωρίς καμία αμφισημία, παρόλο που προσπαθούν να τη δημιουργήσουν, ότι θα διαπραγματευτούμε τη δανειακή σύμβαση και εκεί θα προσπαθήσουμε να δούμε μια λύση για το χρέος. Από την αρχή είπαμε, από το 10, ότι πρέπει να πάμε στο μοντέλο της Γερμανίας του 1953, που θυμίζω έχει και κούρεμα και ρήτρα ανάπτυξη και επενδυτικό πρόγραμμα. Είναι το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ανεξάρτητα πώς πάει η διαπραγμάτευση εννοείται. Εννοώ ότι το πρόγραμμα για το μνημόνιο είναι ανεξάρτητο από τη διαπραγμάτευση, αλλά στη διαπραγμάτευση βάζουμε και τα τρία σκέλη. Από την αρχή είπαμε θα βάλουμε στη διαπραγμάτευση και το κούρεμα και τη ρήτρα ανάπτυξη, που ένας άλλος τρόπος να το πεις είναι μια χαλάρωση για να έχεις περισσότερο χρόνο για να δημιουργήσεις το πλούτο, για να μπορείς να πληρώσεις το κομμάτι του χρέους που δεν έχει κουρευτεί. Και αντιστοίχως και το επενδυτικό πρόγραμμα είναι για να οθήσει την ανάπτυξη για να μπορείς οποιοδήποτε χρέος δεν έχει κουρευτεί να είναι βιώσιμο. Πάντως θα ήθελα να πω το εξής. Αριστερό πρόσημο για μια κυβέρνηση της αριστεράς είναι ταυτόχρονα και η συμμετοχή και η κινητοποίηση του κόσμου της εργασίας, των εργαζομένων. Σε αυτό ποια σκέψη έχετε? Έχουμε πολλές σκέψεις. Καταρχάς, ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη δεν είπε πολλά πράγματα γι' αυτό, γιατί ήταν το άμεσο πρόγραμμα που δεσμευόμαστε, όπως είπα, ανάμεσα στις 10 μέρες και τις 10 μήνες. Αλλά είναι σαφές ότι δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία. Δηλαδή, δίνουμε μεγάλη σημασία στη συμμετοχή του κόσμου σε πάρα πολλά επίπεδα. Να αρχίσω από την κοινωνική οικονομία και την κοινωνική αλληλεγγύη, που εμείς θεωρούμε ότι είναι κάτι που γίνεται στην κοινωνία, που δίνει ένα άλλο παράδειγμα, που επηρεάζει τις συνθήκες τώρα, δηλαδή όταν έχεις ένα κοινωνικό γιατρείο ή ένα κοινωνικό φαρμακείο, αυτό δίνει λύση στα προβλήματα του κόσμου τώρα, πιέζει και την κυβέρνηση και γι' αυτό το καλοκαίρι ο Βορύδης αναγκάστηκε να αλλάξει την πρόσβαση που έχουν οι ανασφάλιστοι στα νοσοκομεία και στα φάρμακα, γιατί το ανέδειξε το πρόβλημα τα κοινωνικά ιατρία και τα φαρμακεία. Ένα μάθημα ότι η αριστερά είναι και πολύ χρήσιμη και στην αντιπολίτευση, πόσο μάλλον σε μια κυβέρνηση. Συγχρόνως βάζει έναν κόσμο σε διαφορετικές αξίες, που αυτές οι αξίες μπορεί να επηρεάσουν το εσύ. Δηλαδή, αν ρωτήσεις έναν άνθρωπο που δουλεύει στο κοινωνικό ιατρείο ή στην κοινωνική αλληλεγγύη, εσείς θέλετε να πάρετε το μέρος του εσύ, θα σου πούνε όχι, αλλά θέλουμε να επηρεάσουμε το κράτος, πώς λειτουργεί με διαφορετικές αξίες, με μια διαφορετική σύλληψη, τι είναι η δημόσια υπηρεσία, πώς υπηρετεί τον πολίτη. Συγχρόνως κάνει και την πολιτική πιο ελκυστική. Βλέπεις κόσμο που αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα που έχει, βλέπει ότι στην πράξη δουλεύει η συλλογικότητα, η αλληλεγγύη, η συνεργασία. Δεν ανάγκη να ακούσει τον Τζακαλώδη κάποιον άλλον που να κάνει ένα λόγο τι ωραία και σημαντικό πράγμα είναι η αλληλεγγύη, η συνεργασία. Το βλέπει στην ίδια του τη ζωή ότι μέσα από αυτές τις δομές αλλάζεις και την κοινωνία, αντιμετωπίζεις τις ανάγκες και μέσω αυτού, αντιμετωπίζοντας τις ανάγκες, αλλάζεις ο ίδιος.
Καταλαβαίνεις δηλαδή στην πράξη πόσο σημαντικό είναι η αλληλεγγύη και η συμμετοχή. Αυτό για την κοινωνική αλληλεγγύη, αλλά αυτό επηρεάζει και πώς αντιμετωπίζουμε το κράτος, τις μεγάλες αλλαγές. Έχουμε και αδυναμίες που τις αναγνωρίζουμε. Δηλαδή εμείς θέλουμε, έχουμε μια σύλληψη για την παραγωγική ανασυγκρότηση που θέλουμε πολλούς φορείς. Θέλουμε και συνεταιρισμούς, θέλουμε και την αυτοδιαχείριση, θέλουμε και ηθικές τράπεζες και δεν έχουμε πάντα τους φορείς, γιατί μετά από 20-30 χρόνια έχει απελπιστεί ο κόσμος να παίρνει τέτοιες πρωτοβουλίες και άρα πρέπει να δώσουμε χώρο και άρα στην πρώτη φάση εμείς θα χτίζουμε πάνω στο καλό παράδειγμα, χωρίς να λέμε ότι αυτό θα μπορεί να δώσει σημαντική λύση, αλλά είναι ένα καλό παράδειγμα, είτε συνεταιριστικό ή αυτοδιαχειριστικό, είτε κάτι άλλο που άλλοι ελπίζουμε θα το πάρουν και θα το τρέξουν. Γιατί εμείς δεν θεωρούμε ότι με νόμους μπορεί να αλλάξεις την κοινωνία. Μπορεί να κάνεις ένα πολύ καλό νόμο που ευνοεί την αυτοδιαχείριση ή μια συνεταιριστική λύση, αλλά δεν υπάρχουν οι φορείς να το πάρουν και να το τρέξουν, είναι νεκρό γράμμα. Είναι απλώς ένας νόμος που δεν εφαρμόζεται στην πράξη γιατί δεν ανταποκρίνεται η ίδια κοινωνία. Άρα σε πολλά πράγματα που θέλουμε να κάνουμε, που είναι η βάση της αριστεράς, που είναι η συμμετοχή και που είναι ότι απλοί άνθρωποι μπορούν να λύσουν τα δικά τους προβλήματα άμα τους δώσεις το κατάλληλο πλαίσιο. Εμείς μπορούμε να δώσουμε το κατάλληλο πλαίσιο, μπορούμε να αναδείξουμε καλά παραδείγματα, αλλά βασιζόμαστε και στον κόσμο να τα πάρει αυτά και να τα τρέξει. Ευκλήδη Τσακαλώτε, εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Left.gr, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχες να μας δώσει αυτή τη συνέντευξη. Εγώ σας ευχαριστώ και καλή συνέχεια σε όλους μας. Να είσαι καλά.